Κοντά μας έχουμε τον πρόεδρο του ΟΔΙΕ, τον κύριο Κώστα Καλλύρη. Θα μας μιλήσετε βέβαια καταρχήν για τον ντέρμπι. Είναι νομίζω μεγαλύτερη μέρα για τους Φίλιππους. Είναι η μεγαλύτερη μέρα για όλους όσους ασχολούνται με τον υπόδρομο. Είναι μια γιορτή, γίνεται μια φορά το χρόνο, τρέχουν τα καλύτερα άλογα της χρονιάς και προσπαθούμε αυτό το γεγονός να προσδώσουμε μια αξία και μια σημασία διαφορετική. Αναδεικνύεται το άθλημα, το θέαμα και υποβαθμίζεται η έννοια του τζόγου που υπάρχει στον υπόδρομο και εμείς θέλουμε αυτό να το τονίσουμε. Νομίζω ότι η προσέλευση του κόσμου είναι πολύ μεγάλη σήμερα. Όχι λόγω του ντέρμπι και όχι μόνο από ανθρώπους του τζόγου, όπως είπατε. Ναι, αυτή είναι η προσπάθειά μας. Σήμερα θα έχουμε και μια επίδειξη υπηκών αγωνισμάτων για να δείξουμε και τη σχέση υπασίας και υποδρόμου, αφού το άλογο είναι ο κοινός πρωταγωνιστής, άλογο και άνθρωπος. Σήμερα έχει πάρα πολύ κόσμο. Ελπίζουμε ότι με τη μεταφορά μας στο νέο υπόδρομο του Μαρκόπουλου αυτό θα είναι ένα καθεστώς καθημερινό. Θα την πρόεδρο της Φιλίππου Ενώσεως, την κυρία Μαρίνα Μαρινοπούλου και ιδιοκτήτρια πολλών αλόγων, θα πρέπει να τονιστεί, που θα μας μιλήσει για το σημερινό μεγάλο ντέρμπι. Το ντέρμπι είναι το αποκορύφωμα κάθε χρονιάς. Φαντάζομαι θα σας το πει και ο πρόεδρος του ΟΔΙΕ. Είναι μια μεγάλη φιέστα. Μαζεύει τον περισσότερο κόσμο όλη τη χρονιά και είναι και πιο ενδιαφέρουσε υποδρομίε. Αφορά γενικά την άνοδο του υποδρομιακού στοιχήματος, την προσέλευση νέων Φίλιππων εδώ στο Δέλτα. Τι έχετε να πείτε? Έχω να πω ότι φαίνεται να αποδίδει μια μεγάλη προσπάθεια αρκετών ετών. Αλλάζει κάτι. Αλλά έχει ήδη πιστεύω αλλάξει κάτι. Έχουμε δηλαδή αρχίσει να ανεβαίνουμε πλέον τα σκαλιά και ελπίζω ότι αυτό είναι απλώς μια αρχή και ότι θα δούμε και πολύ καλύτερες μέρες με τη μεταφορά του υποδρόμου και τις νέες εγκαταστάσεις κτλ. Τα πιο σημαντικά πρόσωπα στον υπόδρομο είναι ο Βαγγέλης Κεράτσας. Αναβάτης από το 1961 στο 1988 και στη συνέχεια προπονητής και μάλιστα πετυχημένος. Κύριε Κεράτσα, είστε ο πιο ειδικός, θα λέγαμε, για να μας μιλήσει για αυτό το μεγάλο ντέρμπι. Αυτό το μεγάλο ντέρμπι που γίνεται κάθε χρόνο όσον αφορά τους τριετής ύπους, τους καλύτερους, είναι κατά βάση τυχερό. Παίζει μεγάλο ρόλο οπωσδήποτε η ανάβαση, παίζει μεγάλο ρόλο το άλογο και παίζει και πολύ μεγάλο ρόλο η σύνθεση, η διαδρομή, το οποίο θα βρει το άλογο και η ψυχραιμία του αναβάτη, κατά πόσο σωστά θα καβαλήσει. Έχω πάρει τα περισσότερα ντέρμπι, όπως γνωρίζετε, αλλά τα πιο βασικά ντέρμπι ήταν του Θαλή, που ήταν το πρώτο ντέρμπι, και ήταν και του ύπου προκρούστη, τον οποίο κέρδισα φώτο φίνης, σε μια πολύ περιπετειώδη διαδρομή. Αυτά ήταν τα κυριότερα ντέρμπι στην καριέρα μου. Κέρδισα και με τον Ανάχτα, κέρδισα και με τον Λαέρτη, κέρδισα και με το Νίφεστο. Ντέρμπι τα οποία είναι γραμμένα στην ιστορία, δεν μπορούν να ξεγράψουν. Σας έχουν μείνει αξέχαστα, έτσι. Βεβαίως. Βλέπουμε ότι όλα τα άλογα ηρέμησαν εντελώς μέχρι να δοθεί η κίνηση. Κάτι που βέβαια τιμά τον αφέτη ιδιαίτερα. Δόθηκε η κίνηση λοιπόν και είναι πολύ για την πρωτοπορία από την εξωτερική. Είναι ο Iberius Way που παίρνει την πρωτοπορία, στη συνέχεια βρίσκεται πιο πίσω σαν τον Μπριάννα. Ο Ταρζάν ο ψηλός έχει ήδη πλασαριστεί και είναι στην πέμπτη θέση από τα πρώτα μέτρα της διαδρομής βλέπουμε. Ο Ταρζάν καλπάζει ανοιχτά και είναι στην τρίτη θέση, ενώ στην συνέχεια ακολουθεί ο Intelligent Way. Να δούμε λοιπόν στην είσοδο της ευθείας. Ο Ταρζάν με το βήμα του από την εξωτερική θέλει να πιέσει τον πρωτοπόρο Iberius Way. Iberius Way οδηγεί την κούρσα και ο Ταρζάν είναι στην δεύτερη θέση, ενώ σαν τον Μπριάν ακολουθεί. Ο Intelligent Way είναι πιο έξω. Ο ιδανικός θέλει να περάσει από την εξωτερική, καλπάζει ανοιχτά και να ακολουθήσει τους πρωτοπόρους. Πρωτοπορία στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Ταρζάν, ακολουθεί ο Σατομπριάν και στην συνέχεια βρίσκεται ο ιδανικός. Ο Intelligent Way είναι στην επόμενη θέση και ο ψηλός ακολουθεί. Ο Κέκελος και ο Ρωμιός στην συνέχεια. Ο υπόδαμος έχει αρχίσει να βελτιώνει την θέση του έναντι των πρωτοπόρων. Όλα αυτά συμβαίνουν και στο ύψος περίπου των 1000 μέτρων, όπου στην πρωτοπορία είναι ο Iberius Way και ο ιδανικός από την εξωτερική έχει πλησιάσει τον πρωτοπόρο. Στην συνέχεια πιο πίσω βρίσκεται ο υπόδαμος. Iberius Way οδηγεί την κούρσα και ο ιδανικός είναι στην δεύτερη θέση. Ο ψηλός έχει αρχίσει τώρα να βελτιώνεται από την εξωτερική με την προσπάθεια του αναβάτη Δημητσάνη. Ο υπόδαμος προσπαθεί και αυτός
τώρα να περάσει και να ακολουθήσει τον πρωτοπόρο Iberius Way. Ακριβώς το λίγα μέτρα πριν από το παράθυρο, Iberius Way οδηγεί την κούρσα και ο υπόδαμος είναι στην δεύτερη θέση. Ακολουθεί πιο πίσω ο ψηλός και στην συνέχεια βρίσκεται ο Intelligent Way. Ακριβώς στην είσοδο της ευθείας, ο Iberius Way προσπαθεί από την εξωτερική, ο εκπρόσωπος των στάβλων Queens Way, ο Industrious Way από την εξωτερική που θέλει. Ο Ρωμιός είναι αυτός που έχει κάνει μια επίθεση από την εξωτερική και θέλει να περάσει αυτό στα μέσα της ευθείας. Πραγματικά περνάει ο Ρωμιός και πιο έξω είναι ο ψηλός που προσπαθεί. Ο Ρωμιός και ο ψηλός από την εξωτερική θέλει να τον απειλήσει. Ο Ρωμιός προσπαθεί, επανέρχεται τώρα ο Industrious Way ακριβώς το τελευταίο φουλέ και απειλεί ακόμη και τον ψηλό. Industrious Way και ψηλός είναι τελικά τα δύο άλλα. Προλαβαίνουν ακριβώς τα τελευταία μέτρα της διαδρομής των της ευθείας. Ο Ρωμιός ομοίως προσπέρασε στα μέσα της ευθείας, βλέπουμε να κατευθύνεται για το finish, ενώ ο ψηλός και ο Industrious Way στα τελευταία μέτρα της διαδρομής έρχονται με θυελώδες finish και απειλούν τον Ρωμιό για την νίκη. Επαναλαμβάνω, ο ψηλός και ο Industrious Way με πολύ δυναμικό finish στα τελευταία μέτρα της διαδρομής. Βλέπουμε, Αντρέα, πόσο κουρασμένα είναι τα άλογα μετά την επίπονη απόσταση των 2.400 μέτρων. Ο Intelligent Way λοιπόν και ο ψηλός στα τελευταία μέτρα απειλούν τον Ρωμιό στα τελευταία φουλέ και μάλιστα ο Industrious Way μαζί με τον ψηλό προσπερνούν στα τελευταία μέτρα και δημιουργούν το δίδυμο στην δημιουργούν το δίδυμο 3x11 και το forecast εδώ βλέπουμε πάντα πλάνα από όπου ο Ρωμιός έχει κάνει ήδη την επίθεσή του στους πρωτοπόρους, έχει προσπεράσει. Από την εσωτερική βρίσκεται ο Iberius Way, όμως απ' έξω πολύ δυνατά ο ψηλός ο οποίος δικαίωσε τελικά την εμπιστοσύνη των Φιλίππων, και ο Industrious Way που ήρθε και αυτός πάρα πολύ δυνατά στα τελευταία μέτρα της διαδρομής από την εξωτερική και απειλεί τον Ρωμιό λοιπόν. Εδώ στα τελευταία μέτρα ο ψηλός, ο οποίος είχε, επαναλαμβάνω, την εξωτερική, απείλησε τον Ρωμιό που στα τελευταία μέτρα δεν είχε τις δυνάμεις που έπρεπε και παίρνει την νίκη μαζί με τον Industrious Way. Μάλλον στα τελευταία μέτρα έρχονται πολύ δυνατά. Λογικά ο ψηλός έχει κερδίσει, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε για το θέμα του photo finish. Αντρέα, εδώ βλέπουμε τον τραγουδιστή Σταμάτη Κόκοτα, έναν επί σειρά ετών ιδιοκτήτη εδώ στο Εδώ βλέπετε τον Μάρκο Καζάκο που περιμένει με ένα κουβά νερό τον αναβάτη, τον Παναγιώτη Δημητσάνη. Προσέξτε τη στιγμή εδώ. Εδώ βλέπουμε και τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού, τον κύριο Γιώργο Βαρδινογιάννη. Από τους πρωταγωνιστές της υποδρομίας αυτής, ο Θρασίβουλος Λίκας, ο προπονητής. Και πιο πίσω από τον Θρασίβουλο Λίκα είναι ο κύριος Μαυρομάτης, τεχνικός διευθυντής των στάβλων. Ο αντιπρόεδρος Φιλίππου Ενώσεως, κύριος Θανάσης Μαργαρίτης. Εδώ λοιπόν ο κύριος Γιώργος Βαρδινογιάννης απονέμει την κυρία Μαρινοπούλου και την σύζυγό του το κύπελο. Κύριος Γιώργος Βαρδινογιάννης, ο πρόεδρος της Πράσινης ΠΑΕ, ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, απονέμει το κύπελο στην κυρία Μαρινοπούλου και συγχαίρει τον αναβάτη Δημητσάνη για την επιτυχία. Παζαρλόγλου εδώ, ο εκδότης του Γκανιάν, βλέπουμε να απονέμει το κύπελο στον ιδιοκτήτη του ύπου ψηλού που επικράτησε στην σημερινή συγκέντρωση. Όμως ο Γιώργος Αργυρόγλου είναι έτοιμος στο Πάντοκ να πάρει από τον αναβάτη Παναγιώτη Δημητσάνη. Για πρώτη φορά χάρηκες τόσο πολύ αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Ήταν μια δύσκολη νίκη, είχαν πολλά άλογα τύχη. Μπορώ να πω ότι είχα μια πολύ καλή διαδρομή, με βοήθησε για το άλογο και δόξα τω Θεώ τελειώσαν όλα καλά, με νικητή τον ψηλό. Ήταν θέμα τακτικής το ότι είχες μείνει πίσω στα μέσα της διαδρομής. Ναι, γιατί έπρεπε να έχω δυνάμεις για το τέλος. Φύλαξε δυνάμεις για το photo finish. Ναι, έτσι. Και αυτό... Βλέπετε λοιπόν την πρόεδρο του Συλλόγου Καλλιπάτηρα, την κυρία Αγάπη Βαρδινογιάννη, να απονέμει το κύπελο του νικητή για το 53ο ελληνικό ντέρμπι στο Φαλιρικό Δέλτα. Σιγά σιγά, θα λέγαμε, χρησιμοποιώντας την θεατρική διάλεκτο, τα φώτα πέφτουν στο Φαλιρικό Δέλτα.
Εμείς θα ευχαριστήσουμε όλους εσάς που μείνατε μαζί μας για αυτήν την πραγματικά σημαντική μετάδοση των αγώνων του υποδρόμου.